Σωματείο Εθελοντισμού και Εθνικής Αμπελικού Ιάπελος. Η Άμπελος δραστηριοποιείται άτυπα από το 2006, αλλά αναγνωρίστηκε νομικά ως σωματείο το 2009. Τρία από τα μέλη της έχουν κάρτα θελοντίου πυροσβέστη, ενώ έχει κατατεθεί έτοιμα και για άλλα 15 μέλη. Συνεργάζεται με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Πλωμαρίου και την Τουριστική Υπηρεσία σε θέματα πολιτικής προστασίας. Συμμετέχει στην δασοπροστασία τόσο στην πρόληψη με επιτήρηση του δάσου αθηνικού και της ευρύτερης περιοχής, όσο και στην αντιμετώπιση δασοπροστασίας αγιών με ιδιωτικό αγροτικό αυτοκίνητο, φοδιασμένο με βιβλίο και αντία πυρόσβεσης. Πριν λίγους μήνες το Σωματείο αγόρασε το προτινό αυτοκίνητο με αυτοχρηματοδότηση και επιχορηγήσεις, το οποίο με τον εξοπλισμό που παραχώρησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβο θα χρησιμοποιείται πλέον ως πυροσβεστικό όχημα. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζει τις δράσεις της δασοπροστασίας για κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ενώ πρόσφατα κατασκεύασε ένα δασικό παρατηρητήριο στην καρδιά του δάσους Αφρικικού Γιάσου. Αλλά και κατά τους σημερινούς μήνες συμμετέχει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αγκών με εκκλινιστικό μηχάνημα που χειρίζονται εκ μέρους του Σωματείου. Βραβεύεται το Σωματείο για τη συμμετοχή του και τη συμβολή του σε δράσεις πολιτικής προστασίας. Είναι ένα από τα πιο αρχαία, θα το λέγαμε, παλιά χωριά Αμπελικών. Το Αμπελικών. Με παρατηρητήριο για τους πειρατές, τους Έλληνες, τους ψαριανούς, αυτούς τρέμαν τα νότια παράδια. Δεν πήγα κανένα. Ο στίχος είναι μισός. Συγχαρητήρια και για την δράση αυτή. Πού είναι ο παπάς? Συνεργάζεται με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συμβάλλει κάθε χρόνο στην δασοπροστασία. Τα τέσσερα τζι που διαθέτει κινούνται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις του νησιού μας. Συμμετέχει με το όχημα πυρόσβεση.